Είπατε ήδη και εσείς πριν ότι θα έπρεπε το θέμα να το φέρετε εσείς σαν διοίκηση σήμερα. Γιατί 4 του Δεκέμβρη ήταν η τελειωτική ημερομηνία που έπρεπε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να απαντήσει αν συνολικά η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με αυτούς τους 9 όρους που ήταν η κόκκινη γραμμή, όπως έλεγε η διοίκηση της Περιφέρειας και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου, τι θέση παίρνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει ακόμα καμία απάντηση, αλλά εν τούτης, η δουλειά συνεχίζεται κανονικά εκεί πέρα. Και μάλιστα, ενώ υπάρχουν, πάλι και σε αυτό αναφερθήκατε, ενώ υπάρχει αυτοψία και έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, η οποία λέει ότι υπάρχουν παραβιάσεις σοβαρές, μην τις αναφέρω τώρα, η μη τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και άλλα και σχετικά με τα φορτηγά που κουβαλάγαν την μπάζα, για τα οποία μάλιστα επιβλήθηκε με πρόστιμο στον ΟΛΠ, αλλά οι δουλειές συνεχίζονται κανονικότατα. Χτες, σας λέω, έκανα ο ίδιος δηλαδή αυτοψία. Ένα μεγάλο κομμάτι εκεί στην Πυραϊκή, από το ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή μέχρι απέναντι στα βράχια της Πυραϊκής, μια μεγάλη λωρίδα της θάλασσας, ήταν κατακόκκινη από τη λάσπη, από τα μπάζα, που υποτίθεται ότι υπάρχει ένα πέτασμα που έχει σκιστεί και δεν κρατάει τίποτα. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, επίσης το καταγράφει η Περιφέρεια, και δεν μιλάμε σαν διοίκηση, είναι ότι κανένα έλεγχος ό,τι πέφτει στη θάλασσα δεν υπάρχει μέχρι σήμερα από κανέναν υπεύθυνο οργανισμό. Και θέλει οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή τελικά δείτε το εξής ερώτημα τώρα, έτσι. Το ταφικό μνημείο του Θεμιστοκλή, το λέμε καθαρά, κινδυνεύει. Είναι σε λιγότερο από 100 μέτρα απόσταση ο χώρος που μπαζώνουν. Με τα μπάζα που διαχύονται κάτω στο ρουθό της θάλασσας, πλησιάζουν πολύ λιγότερα. Δηλαδή σχεδόν θα αγγίσουν εκεί πέρα το ταφικό μνημείο, γιατί διαχέεται αυτός ο όγκος των χωμάτων που πέφτει εκεί πέρα μέσα. Επομένως παραβιάζεται αυτός ο πολύ σημαντικός όρος. Επιμένω σε αυτό που έλεγα πριν, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος το τι ακριβώς πέφτει εκεί, με τη διαπίστωση της υπηρεσίας. Επομένως, μένει το εξής ερώτημα τώρα, έτσι. Η Περιφερειακή Αρχή έχει ψηφίσει πάνω από ένα εξάμηνο 9 σημεία που τα έλεγε κόκκινες γραμμές και που παραβιάζουν τα περισσότερα. Τι ρόλο παίζει σήμερα? Τι κάνει όσο συνεχίζεται αυτή η διαδικασία? Ωραία. Και απαντάει στους κατοίκους, οι οποίοι, προσέξτε, είναι αναστατωμένοι. Τώρα μιλάμε για τα χοντρά ζητήματα. Μην σας πω, δηλαδή, περιπτώσεις. Το βράδυ υπάρχουν προβολείς. Εκεί για να γίνεται και να εκτελείται το έργο να συνεχίζεται με θορύβους σοβαρούς. Και τέλος πάντων, χειμωνιάζει, κλείνουν τα μπαζούρια του τώρα οι άνθρωποι και δεν μπαίνουν και στην ηχορύπαση αυτή. Το βράδυ που άλλος πάει να κινηθεί, ακόμα και πέρα γίνονται εργασίες. Ωραία. Άρα παρά την ηλίθια απόφαση από το Υπουργείο. Ένα φραγμό. Και να σας πω και κάτι για όλους τους περιφερειακούς συμβούλους, να καταλαβαίνουμε τελικά το πραγματικά επίγον του χαρακτήρα αυτού. Δηλαδή, τελικά η Κόσκο κόβει και ράβει. Και στο άρθρο 137 του προσχεδίου του νόμου που ήταν για τον εξυγχρονισμό της φοροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, που έγινε νόμος. Το άρθρο 137 μιλάει για προσωρινές κατασκευές εντός χερσαίας ζώνης λιμένος και εγκαταστάσεις για τις οποίες τώρα απαιτείται οικοδομική άδεια. Αν διαβάσει κανείς το κομμάτι που λέει, μάλλον φωτογραφίζει το λιμάνι του Πειραιά, ας πούμε. Ωραία. Άρα η Περιφερειακή Αρχή έχει λόγο, έχει φωνή. Αν δείτε τις φωτογραφίες και το υλικό από τα βίντεο που υπάρχουν για τη ρύπανση που γίνεται εκεί σε αυτή την περιοχή και την επικινδυνότητα αλλά και την προσβολή, αν θέλετε, στο ταφικό μνημείο, πραγματικά θα αναστατωθούν όλοι. Νομίζω, ωραία. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, η λαϊκή συσφύρωση εξακολουθεί. Η Περιφερειακή Αρχή, είμαι σίγουρο ότι γνωρίζει την κατάσταση. Θα υψώσει κανείς από το Περιφερειακό Συμβούλιο φωνή? Εμείς πρέπει να σταματήσουν τώρα τα έργα και να γίνουν τουλάχιστον αυτές οι δύο προϋποθέσεις που έχουμε πει. Ωραία. Δηλαδή, ό,τι μπαίνει εκεί πέρα μέσα να ελέγχεται οπωσδήποτε και μακριά από το ταφικό μνημείο.